τεράστιο φορτίο από καλάμια και φερτά υλικά πολιορκεί τις παραλίες του Δήμου Μαλεβιζίου. Η ίδια εικόνα εκτείνεται σε μήκος χιλιόμετρων και παρά το γεγονός ότι κι άλλες χρονιές τα καλάμια κάλυπταν την ακτογραμμή, φέτος η κατάσταση ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Ενδεικτικά έχουν ήδη απομακρυνθεί περισσότερα από 50 φορτηγά με καλάμια, ωστόσο υπάρχει ακόμη φορτίο που γεμίζει 100 φορτηγά. Μετά και την τελευταία θεομηνία, την πιο πρόσφατη, το φαινόμενο έχει πάρει τις μεγαλύτερες διαστάσεις. Τουλάχιστον όσα χρόνια είμαστε εμείς Δημοτική Αρχή, δεν έχουμε ξανασυναντήσει τόσο μεγάλο όγκο καλαμιών κατά μήκος περίπου 4-5 χιλιόμετρων στην Αμουδάρα. Συναντάει κανείς πάρα πολλούς σωρούς με καλάμια. Φέτος η εικόνα είναι λίγο καλύτερη στο Δήμο Χερσονήσου, που αντιμετώπισε πέρυσι χαοτική εικόνα λόγω της πρωτοφανούς κακοκαιρίας που χτύπησε την περιοχή. Εν τούτης, ο καθαρισμός είναι μέσα στα άμεσα σχέδια, καθώς η εικόνα των παραλίων αλλάζει λίγο πριν το Πάσχα και τις αφίξεις των τουριστών. Θα γίνει ανάθεση σε πάροχο υπηρεσιών, σε ιδιώτη που μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά, και μέσα στον επόμενο ένα μήνα θα γίνουν οι καθαρισμοί όπλων των παραλίων, όπως γίνανε και πέρυσι και πρόπερσι. Οι θεομηνίες που είχαμε πέρυσι ανέδειξαν βέβαια το γεγονός, φέτος τα πράγματα είναι πολύ πιο ήπια. Εκτιμάται λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας ότι ο Γαζανός ποταμός, φτάνοντας στα όρια της υπερχείλισης, μετέφερε στη θάλασσα τεράστιες ποσότητες καλαμιών και φερτών υλικών. Πριν εμφανιστούν οι πρώτοι λουόμενοι, οι παραλίες του Δήμου Μαλεβιζίου θα πρέπει να είναι έτοιμες. Λόγω του ότι καταλήγουν τουλάχιστον δύο ποταμοί στην Αμουδάρα, έχουμε κάθε χρόνο πρόβλημα με τα καλάμια, τα οποία πρέπει να καθαριστούν. Θέλουμε η παραλία να είναι προσβάσιμη καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, άρα γίνεται μια προσπάθεια με ό,τι μέσα διαθέτουμε, πολλές δυσκολίες και με το καθεστώς που ισχύει, ξέρετε, δεν μας παραχωρεί την παραλία όλο τον χρόνο, δεν ανήκει σε εμάς, ανήκει στη Δημοτική Υπηρεσία. Το τρίμηνο, τετράμηνο του 2021 ήταν κάτι πολύ δύσκολο για μας, γιατί λόγω της θεομηνίας τα καλάμια και τα φερτά υλικά τα οποία κατέβηκαν στη θάλασσα αποτέλεσαν ιδιαίτερο πρόβλημα. Φέτος, από ό,τι πληροφορούμε από την Υπηρεσία, η κατάσταση ήταν η αναμενόμενη για κάθε έτος και έχουμε τον τρόπο να την αντιμετωπίσουμε επαρκώς το επόμενο διάστημα.